Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο που ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Ο λόγος που το καθυστέρησα ήταν γιατί είχε καθυστερήσει αυτό το προϊόν και αναφέρομαι φυσικά στην παλέτα Blazing από την W7. Το συγκεκριμένο προϊόν λογικά το έχετε ακούσει, το έχουν διαφημίσει και στην επίσημη σελίδα της W7 και λογικά έχει πάρει ταυτίσεις ότι είναι και το dupe από την Urban Decay Heat. Προφανώς και περίμενα πώς και πώς να την αγοράσω για να σας κάνω και review και να σας κάνω και swatches και να δούμε μαζί αν η παλέτα αξίζει. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν είναι dupe της Urban Decay, τουλάχιστον σε θέμα απόδοσης και όλα τα σχετικά με το πώς γράφουν οι σκιές. Παρ' όλα αυτά θα σας πω την άποψή μου για αυτή την παλέτα. Οπότε πάρτε καφεδάκι, πάρτε κουλουράκι, πάρτε snack, ό,τι θέλετε και ελάτε μαζί μου να εξερευνήσουμε αυτή την παλέτα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να σας πω για αυτή την παλέτα είναι ότι όταν την άνοιξα ενθουσιάστηκα γιατί είχε πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Η παλέτα παρτίζεται από 12 pans, είναι όλες οι αποχρώσεις θερμές εκτός από τις δύο πρώτες οι οποίες είναι και οι πιο ανοιχτόχρωμες και είναι λίγα και λίγο πιο ψυχρές υποτόνους, αλλά όλες οι άλλες είναι πάρα πολύ θερμές οι αποχρώσεις. Θέλω να σας πω ότι έχει τρομερές ομοιότητες με την Heat παλέτα. Θα σας τα βάλω εδώ πέρα να τα δείτε και τα δύο. Το μακιγιάζ που έχω στα μάτια μου, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, είναι από αυτή την παλέτα. Οπότε θα έχουμε και ένα mini tutorial στα μάτια για να δείτε ακριβώς και πώς γράφουν αυτές οι σκιές στα μάτια, πέρα δηλαδή από τα swatches. Η παλέτα λοιπόν έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, είναι τσίκινη. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά και αυτό παραπέμπει σε κάτι λίγο φθηνό, αν να με συγχωρέσετε για την έκφραση, αλλά είναι λίγο φθηνό γενικά, δεν είναι καθόλου βαρύ. Εδώ όμως θα κάνω μια παρατήρηση, διότι το πινέλο που δώσαν στην τελείωση ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο σωστό και ποιοτικό, ενώ αυτό γενικά είναι... Θα τα βρω, δείξω όλα κάτω και θα φύγω. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο θέλω να το πω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι από την πίσω μεριά γράφει τις ονομασίες της κάθε σκιάς, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Ας αφήσω τώρα λίγο να μιλήσουν τα swatches και επιστρέφουμε. Ελπίζω να έχετε καταλάβει πάνω κάτω πώς γράφουν οι σκιές και αν όχι θα σας πω λίγα πράγματα. Οι σκιές έγραψαν πάρα μα πάρα πολύ ωραία στα swatches, είχαν συνοχή. Κάποιες matte αποχρώσεις μου κάνανε λίγα κομματάκια, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αρνητικό αυτό το χαρακτηριστικό. Νομίζω πως πάνω κάτω αυτά έχω να πω για την παλέτα στο θεωρητικό κομμάτι. Πάμε τώρα σε λίγο πιο πρακτικό κομμάτι και θα σας δείξω αυτό το tutorial που έχω κάνει στα μάτια μου. Οπότε όσοι θέλετε να δείτε και λίγο πιο χειροπιαστά πράγματα, πως γράφει από το πινέλο στο μάτι κατευθείαν, παρόλο που ήδη βλέπετε το αποτέλεσμα, αλλά μπορεί αυτό να είναι χτισμένο με 100.000 στρώσεις. Μπορεί όμως να είναι χτισμένο και με μία. Οπότε άμα θέλετε να μάθετε, συνεχίστε να βλέπετε, πάμε στο tutorial. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στην παλέτα και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Hot Sauce με ένα blending πινέλο. Θα πάρω ένα από την Wet n Wild που έχω. Θα το χρησιμοποιήσω κυρίως στην εξωτερική γωνία με τα μποναριστές κινήσεις προς τα πάνω. Γράφει πάρα πολύ έντονο το συγκεκριμένο χρώμα. Και θα χρησιμοποιήσω την ίδια απόχρωση για το εσωτερικό σημείο του ματιού μου. Θα το διατηρήσω όμως αρκετά λίγο, όπως βλέπετε θα το διατηρήσω σε αυτό εδώ το σημείο και θα χτίσω. Στη
συνέχεια θα πάω σε ένα πολύ πιο σκουρόχρωμο χρώμα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω κυρίως για να δώσω βάση στην εξωτερική γωνία. Και γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Alarming και θα στηριχτώ κυρίως σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Με ένα καθαρό πινέλο θα πάω σε δύο αποχρώσεις, τις οποίες θα τις αναμίξω, συγκεκριμένα την Match Stick και την Volcano. Θα τις αναμίξω λοιπόν μαζί και αυτό που θα κάνω είναι να πάω στο πάνω κομμάτι του ματιού και θα αρχίσω σιγά σιγά να μπλεντάρω. Και στη συνέχεια θα το τραβήξω και εσωτερικά για να υπάρχει μία συνοχή. Και στη μέση θα ξεκινήσω χρησιμοποιώντας την απόχρωση Hot Stuff. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση, το βλέπετε νομίζω, γέμισε κατευθείαν το μάτι μου. Αυτό που θα κάνω όμως να πάρω ένα fixing spray για να μπορέσω να του δώσω λίγη πιο μεγάλη ζωντάνια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Τέλος, αυτό που θα κάνω να πάρω πάλι την απόχρωση Hot Sauce με το πινέλο που χρησιμοποίησαμε πριν και θα πάω λίγο να πατήσω σε αυτό το σημείο. Σας έφερα και τώρα με κοντά για να δείτε λίγο το αποτέλεσμα στα μάτια. Παιδιά, ήταν πραγματικά αβίαστο το μακιγιάζ μου. Δεν χρειάστηκε καθόλου κόπος. Τα χρώματα που χρησιμοποίησα έγραψαν πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας πω ότι κάνει αρκετό kickback στην παλέτα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου fallout, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Παράλληλα γράφουν πολύ δυνατά. Πάρα πολύ χαρούμενη είμαι, πάμε να συνεχίσουμε. Επέστρεψα και με τις βλεφαρίδες, χρησιμοποίησα πολλασιονίστα, δεν θυμάμαι τώρα τον κωδικό, αλλά ήταν στο πακέτο Cherry Box που σας είχα κάνει και βίντεο. Τώρα πάμε να ασχοληθούμε με το κάτω μέρος του ματιού. Αυτό που θα κάνω είναι να πάρω ένα μολύβι, το οποίο είναι από την εταιρεία City Color και είναι η απόχρωση η Bone Tire. Είναι ένα μολυβάκι το οποίο έχει μια πολύ ζεστή απόχρωση, πολύ κοντά στα χρώματα που χρησιμοποιούμε και θα το χρησιμοποιήσω στη γραμμή του νερού. Στη συνέχεια λοιπόν θα πάρω την απόχρωση που χρησιμοποιήσαμε στην εξωτερική γωνία του ματιού και θα αρχίσω να χτίσω το κάτω σημείο πηγαίνοντας σύριζα στις βλεφαρίδες και θα χρησιμοποιήσω λίγο από το σήμερι στην εσωτερική κόχη του ματιού, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και τώρα θα περάσω σε λίγες λάμψεις. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα από Freedom, την Pro Blush, η οποία έχει μέσα κάτι απίστευτες αποχρώσεις highlighter. Βουαλά! Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την πιο ανοιχτή που υπάρχει και θα τη χρησιμοποιήσω στην εσωτερική κόχη του ματιού για να δώσω λίγο φως. Και λίγο εδώ πέρα στο κόκκαλο του φρυδιού. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από Essence τη Lash Princess, είναι η Sculpted Volume Mascara. Θα τη χρησιμοποιήσω λίγο για τις βλεφαρίδες μου κάτω. Έχω ήδη βάλει στις πάνω βλεφαρίδες. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα που έβγαλα στα μάτια. Πάω τώρα να ολοκληρώσω όλο μου το μακιγιάζ και επιστρέφω. Επέστρεψα λοιπόν με όλο μου το μακιγιάζ φορεμένο. Ενημερωτικά στα χείλη έβαλα νομίζω την πιο σωστή απόχρωση για να ταιριάζει με τα μάτια. Δεν κάνει αντίθεση, είναι τουλάχιστον αρμονική. Είναι λοιπόν από την Golden Rose από τη σειρά Liquid Matte Lipstick, η απόχρωση 13. Λοιπόν, και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι η παλέτα μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει τώρα για τους φθινοπορεινούς, παύλα χειμερινούς μήνες. Βασικά, τι φθινοπορεινούς πάει όταν φθινόπορο. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα το πόσο ωραίο βγήκε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να πάρετε σε αυτή τη τιμή. Και κάπως έτσι θα το κλείσω το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε απορία έχετε σχετικά με αυτή την παλέτα. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια και πολλά.